sportaltv.gr. Έχουμε τώρα τον πρόεδρο του Ερμή Κυβερίου κοντά μας, τον κύριο Γιάννη Λιμπέρη, να μας μιλήσει για μια μεγάλη σεζόν που πραγματοποιεί η ομάδα, μια ίσως κορυφαία επιτυχία για τον Ερμή Κυβερίου. Είναι η κορυφαιότερη, να το πούμε έτσι. Ήταν ο σκοπός μας από την αρχή της σεζόν να αποκτήσουμε τον double και να βγούμε στη γάμα εθνική. Μας προέκυψε και το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος, θα το διεκδικήσουμε και σίγουρα είναι μια επιτυχημένη χρονιά για μας. Θέλουμε, εγώ σαν πρόεδρος και η διοίκηση, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας, τους ποδοσφαιριστές μας, τον προπονητή μας και όλους αυτούς που συνέλαβαν να φτάσει η ομάδα εδώ πέρα ψηλά. Πρόεδρε, με δεδομένο ότι η ομάδα πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν ως τώρα, έχει τη στήριξη του κόσμου, γιατί όλοι αναφέρουν ότι το Κυβέρι είναι ένα μικρό χωριό. Ωστόσο, αυτό ενδεχομένως κάνει και τον κόσμο να είναι ακόμα πιο κοντά στην ομάδα, επειδή είναι μια μικρή τοπική κοινωνία. Ο κόσμος είναι όντως πάρα πολύ κοντά μας. Ας είμαστε ένα χωριό 1.000 κατοίκων, φαινόμαστε πολύ μεγαλύτεροι. Γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε και ο Ερμής μας ενώνει. Είναι για μας μια οικογένεια, να το πω έτσι. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άρα έχετε την ανταπόδοση του κόσμου που περιμένατε στα παιχνίδια και αυτό είναι σίγουρα καλό για την ομάδα. Ναι, βεβαίως. Σε όλα τα παιχνίδια ο κόσμος είναι παρόν, ακόμα και στα μακρινά. Και στο Βόλο δηλαδή που παίξαμε για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ερασιτεχνών, είχαμε 150 άτομα. Και αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό για την ομάδα μας, να το πω έτσι, γιατί μας στηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ακολουθεί το επόμενο μεγάλο match μέχρι φυσικά τα Μπαράζ, έτσι, που είναι ο τελικός του κυπέλλου Ερασιτεχνών με μια ομάδα που επίσης έχει κάνει double στην Αθήνα, τον Πανερυθραϊκό. Είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε κιόλας ζωντανά αυτή την ομάδα από την ιστοσελίδα μας. Τη μεταδώσαμε ζωντανά στον ημιτελικό με τον Αφακτιακό Αστέρα. Ποια είναι η γνώμη σας, έχει τη δυνατότητα ο Ερμής Κυβερίου να συγκρουστεί με το έτερο τρένο της Ελλάδας και να βγει νικητής από αυτή τη σύγκρουση? Πιστεύω πως είναι ένα παιχνίδι. Και οι δύο θέλουμε το κύπελο. Και εδώ που φτάσαμε βέβαια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Αλλά θα το διεκδικήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η Νέα Ερυθρέα. Ανταγωνιστική. Αλλά πιστεύω πως και εμείς είμαστε στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουμε να υστερήσουμε σε κάτι. Εντάξει. Αυτά. Μάλιστα. Η συνέχεια έχει τα μπαράζ ανώδου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Ερμής μπορεί να κάνει και εκεί το θαύμα. Δεν θα το έλεγα θαύμα. Θα το έλεγα ότι πρέπει να το κάνει. Χωρίς να φανώ εγωιστής, αλλά πιστεύω πως με αυτό που δείξαν τα παιδιά φέτος μπορούν να συναγωνιστούν οποιαδήποτε ομάδα στην κατηγορία των μπαράζ. Γιατί τις έχουμε παρακολουθήσει και αυτές τις ομάδες. Τώρα, εντάξει, πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Και μια ευχή εν ώψη της συνέχειας για τον κόσμο, για τον προπονητή της ομάδας, για τα παιδιά. Μια ευχή από εσάς. Για τον κόσμο θα πω τα καλύτερα έρχονται. Για τα παιδιά να συνεχίσουν με τον ρυθμό που ήταν όλη τη σεζόν και πιστεύω πως η χρονιά είναι επιτυχημένη, αλλά θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένη στο τέλος. Αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα εν ώψη του τελικού. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς για τη δυνατότητα που μας δίνετε να προβληθούμε έξω από τα όρια του νομού και της Πελοποννήσου ακόμα. Να ευχαριστήσουμε που μας δείχνετε τους αγώνες, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τη Νέα Ερυθρέα με τον Ναύπακτο. Και για μας αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και να συνεχίσετε όπως το πάτε, γιατί είστε πολύ καλοί σε αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Το sportaltv.gr είναι εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο του Κυβερίου, όπου πριν από λίγο έληξε ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Παναργιακό και τον Ερμή Κυβερίου. Τον Ερμή Κυβερίου που είναι νταμπλούχος στην ΕΠΣ Αργολίδας, πήρε το κύπελο, πήρε το πρωτάθλημα, θα διεκδικήσει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ παράλληλα είναι και στον τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Λουκά Κούρο. Coach, έχει οδηγήσει φέτος την ομάδα σε μεγάλη πορεία. Ήταν αυτός ο στόχος εξ αρχής για τον Ερμή? Νομίζω ότι από πέρσι είχαμε βάλει ένα στόχο να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο. Η φετινή χρονιά είναι γεγονός ότι μας βρήκε να έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα, το κύπελλο Αργολίδας και να προχωράμε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας. Και βεβαίως μετά το πρωτάθλημα ξέρουμε ότι μα ακολουθούν και τα μπαράζ για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Είναι μια χρονιά βεβαίως η οποία έχει διαρκέσει πάρα πολύ, με μεγάλη κούραση και μεγάλο κόπο, όμως αυτές οι προσπάθειες τελικά ανταμείφθηκαν με αυτά τα δύο τρόπια που έχουμε πάρει, κυνηγώντας και τα άλλα δύο. Είναι γεγονός βέβαια ότι όλοι αυτοί οι στόχοι δεν ήταν από την αρχή
μέσα στους σκέψεις μας, αλλά θα έλεγα αγωνιστική με αγωνιστική βλέπουμε ότι η ομάδα μπορεί να πάει και να κάνει κάτι καλύτερο και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και θα έλεγα ότι φτάσαμε εδώ με την προσπάθεια τόσο της διοίκησης, του κόσμου, αλλά και φυσικά των ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν δώσει και έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν και εύκολο παράλληλα να διεκδικείς αυτούς τους στόχους. Δόξα σε Θεός τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα με τραυματισμούς, γιατί έχουμε παίξει πάνω από 40 παιχνίδια μέχρι τώρα και όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν και τόσο εύκολο. Όμως όπως είπα φτάσαμε μέχρι εδώ, τώρα μένει ένα παιχνίδι με το τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος, παίζουμε το Σάββατο 3 Μαΐου και μετά στη συνέχεια από 11 του μήνα ξεκινάμε τα μπαράζ. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και αυτό το Σάββατο για να κοιτάξουμε μετά τον επόμενο στόχο που είναι και ο πιο σημαντικός από όλους, που είναι η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Είναι μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα σαν τον Ερμή Κιβερίου, είναι μεγάλη επιτυχία για ένα χωριό όπως το Κιβέρι να καταφέρει αυτά που κατάφερε μέσα σε μία χρονιά. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε το οφείλουμε, όπως είπα, σε όλους τους παράγοντες, στους παίκτες, στον κόσμο και φυσικά πάνω απ' όλα στις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα παιδιά. Κότσο, αναφερθήκατε σε ένα μικρό χωριό όπως το Κιβέρι. Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα όλο αυτόν τον καιρό. Φέρατε κόσμο στο γήπεδο. Είσαστε ικανοποιημένοι στην ομάδα την παρουσία του κόσμου? Ναι, νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά στα οποία συζητάμε, ναι, μας έχουν στηρίξει και στο Κιβέρι και σε γήπεδα που έχουμε πάει εκτός Κιβερίου και αυτό φάνηκε και στα παιχνίδια του Κυπέλλου, τόσο στο Βόλο όσο και στην Αθήνα που αντιμετωπίσαμε τις δύο ομάδες, η Ιεράπετρα και τον Αστέρα Ορφανού. Για τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, του Κυβερίου, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και να σκεφτείτε ότι λίγες ομάδες, τρεις ομάδες μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να φτάσουν στο τελικό κυπέλλου Ερασιτεχνών πριν από εμάς και νομίζω ότι είναι μια επιτυχία που δύσκολα επαναλαμβάνεται εύκολα. Για πολλούς και κατά γενική ομολογία μπορώ να το πω, το Σάββατο συγκρίνονται τα δύο μεγάλα τρένα της Ελλάδας. Ο Παναιθραϊκός έχει πάρει επίσης το double στην Αθήνα, είναι στο τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Είχατε την ευκαιρία να δείτε κιόλας τον Παναιθραϊκό, από ό,τι γνωρίζω, στον ημιτελικό. Ποια είναι η γνώμη σας? Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι 50-50. Θεωρώ ότι έχουμε εξίσου μια καλή ομάδα, όπως βεβαίως έχουν και οι πρωταθλητές της Αττικής. Από εκεί μετά όμως νομίζω ότι το παιχνίδι του Σαββάτου θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Θα κριθεί ποια ομάδα είναι πιο έτοιμη σε εκείνα τα 90 λεπτά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα φαβορί για το παιχνίδι του Σαββάτου. Όπως δεν υπάρχει, θεωρώ, στα τόσα χρόνια εμπειρίας μου που έχω, σε ένα τελικό κυπέλλου. Νομίζω ότι οι ομάδες και οι δύο θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία. Και σίγουρα για εσάς, όπως και για όσους βρεθούν στο κήπεδο, θα είναι μια γιορτή αυτό το παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι βεβαίως έχει σημασία ποιος θα πάει το κύπελλο Ελλάδος, βεβαίως και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όμως, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, τα παιχνίδια αυτά τα βλέπουμε σαν μια εξαιρετική μέρα που μπορεί να βρεθεί ένας ποδοσφαιριστής, ένας παράγοντας, ένας προπονητής σε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος και νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, έχει και η συμμετοχή και όπως είπατε πολύ σωστά θα το δούμε σαν μια γιορτή χωρίς βεβαίως έτσι να παραγνωρίσουμε ότι ο νικητής θα είναι ένας. Και μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε για τα παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα σας, είναι αντίστοιχα και τα παιχνίδια για τον Παναιθραϊκό. Βγαίνουν γύρω στα 40 με 45 παιχνίδια συνολικά ως τώρα. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς παίχτες ερασιτέχνες με τόσα παιχνίδια σε μια τέτοια χρονιά και να φτάσουν σε αυτή την επιτυχία? Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και θα έλεγα ότι χρειάζεται και υπομονή και από τη μεριά τη δικιά μου και από τη μεριά των ποδοσφαιριστών. Κατανόησαν όμως ευτυχώς οι παίχτες μας από την αρχή ότι όλοι θα χρειαστούν, όλοι είχαν συμμετοχή στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας και αυτό ήταν, θα έλεγα, ίσως και πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία της ομάδας το να κρατήσει όλο το έμψυχο υλικό χωρίς απώλειες, γιατί είναι ερασιτέχνες παίχτες βεβαίως, από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια, υπήρχε έτσι μια προσπάθεια από όλους που ένας βοηθούσε τον άλλον και αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο, το να μπορέσεις να διαχειριστείς αλλά και να φτάσεις σε ένα σημείο μετά από 42 αγωνιστικές να είναι όλοι στην ομάδα και να μην έχουμε απουσίες παιχτών οι οποίοι για τον άλλο λόγο θα μπορούσαν να είχαν αποχωρήσει από την ομάδα. Αυτό σας λέω και πάλι ίσως είναι το πιο
έτσι, το κυρίαρχο στοιχείο της καλής λειτουργίας που υπήρχε στην ομάδα, στη διοίκηση, στους παίκτες, στα αποδυτήρια γενικά. Και κάτι τελευταίο, ίσως μια κουβέντα για τους συνεργάτες σας. Κάποιος θέλετε να ευχαριστήσετε για την φετινή σεζόν? Ναι, νομίζω ότι έχω γυρίσει πάρα πολλές ομάδες. Έχω γυρίσει πολλές ομάδες στην πολύχρονη μου πορεία. Φέτος είναι ένας από τους τίτλους πραγματικά που τους χάρηκα. Χάρηκα ιδιαιτέρως γιατί οι άνθρωποι αυτοί στη διοίκηση, όπως είναι ο πρόεδρος, ο Γιάννης Ολιμπέρης, σαν αντιπρόεδρος, ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο Δωρής ο Καρκαλάτος και όλα τα παιδιά της διοίκησης, ο Κονοπής, ο Δημήτρης, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια, και η διάρκεια ήταν μεγάλη, ήδη έχουμε 9 μήνες στο γήπεδο μέσα, ήταν καθημερινά στο γήπεδο, δίναν την παρουσία τους, βοηθούσαν την ομάδα από όλες τις πλευρές, όπως επίσης και τον Βασέρ και άνθρωπο ο οποίος βοήθησε απίστευτα τους παίκτες, ο Σάκης ο Ταραντήλης, που πραγματικά η βοήθεια αυτών των 5-6 ανθρώπων που σας ανέφερα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία ενώπιση του τελικού. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Ξανά μαζί σας στο Sportal TV εδώ στο γήπεδο του Κυβερίου. Έχουμε κοντά μας τώρα τον αρχηγό του Ερμή Κυβερίου, τον Γιάννη Κεχαγιά. Γιάννη, στα 36 σου χρόνια νομίζω ότι ζεις ίσως την καλύτερη χρονιά, μια από τις καλύτερες χρονιές ίσως της καριέρας σου. Σίγουρα. Φέτος είχα αποφασίσει από την αρχή της χρονιάς ότι θα σταματήσω. Είμαι στον 8ο χρόνο αυτή τη στιγμή εδώ στην ομάδα, από τον Παναριακό που είχα έρθει εδώ στο Κυβέρι, στον Ερμή. Και όταν ήρθα και εγώ δεν θα περίμενα ποτέ ότι κάποια στιγμή η ομάδα θα πρωταγωνιστεί για να βγει στην επόμενη κατηγορία, να δώσει τους αγώνες μπαράζ, ενώ για να βγει στην γάμα εθνική, ότι θα κάνει μια τέτοια πορεία στο κύπελο ερασιτεχνών Ελλάδος. Και σίγουρα είναι το καλύτερο επιστάγασμα και για μένα προσωπικά, μιας και ήταν δρομολογημένο φέτος ότι θα είναι η τελευταία μου χρονιά, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Η ομάδα διεκδικεί παρόλα αυτά την άνοδο μέσω των μπαράζ. Ενδεχομένως μια άνοδο στη γάμα εθνική. Θα σε έψηνε να συνεχίσει για άλλο ένα χρόνο να βοηθήσει και την ομάδα? Είναι δελεάρ, δεν μπορώ να πω. Ποιος δεν θα ήθελε να συμμετέχει έστω και για λίγο, να έχει και αυτή την εμπειρία και προσωπικά εγώ με την ομάδα, μιας και έχω ζήσει και τα περισσότερα από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε για το μέλλον, να δούμε πώς θα πάμε. Μακάρι να έρθει η άνοδος και από εκεί και πέρα εγώ σίγουρα θα είμαι κοντά στην ομάδα. Τώρα αν θα αποφασίσω να μείνω και στο αγωνιστικό κομμάτι, θα το δούμε. Ακολουθεί το μεγαλύτερο μάτς της σεζόν μέχρι το επόμενο, βέβαια, που είναι τα μπάραζ. Είναι αυτό του κυπέλου, ο τελικός του κυπέλου Ερασιτεχνών με αντίπαλο τον Πανερυθραϊκό. Πώς ζείτε αυτές τις μέρες πριν τον αγώνα και πώς προετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα τώρα προέχει ο αγώνας του Σαββάτου. Γιατί εδώ που φτάσαμε, είναι όλοι οι παίκτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι ξέρουν ότι μπορεί να μην ξαβρεθούν σε αυτή τη θέση να διεκδικήσουν, ας πούμε, ένα κύπελο Ελλάδος, και σίγουρα το θέλουν όλοι. Και εμείς ξεκινώντας, δεν το περιμέναμε ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ, αλλά αγώνα με τον αγώνα έχουμε ήδη τώρα, είμαστε στον 5ο αγώνα, παίξαμε με διάφορες ομάδες αναπεριοχής στην Ελλάδα, και σίγουρα εδώ που φτάσαμε, ο πρωταρχικός μας στόχος τώρα είναι το Σάββατο να φέρουμε το κύπελο που θα είναι το τρίτο μετά το κύπελο της Αργολίδας στο πρωτάθλημα. Αν μπορέσουμε να φέρουμε και αυτό το κύπελο και να μείνει στην ιστορία και για την ομάδα και για τον καθένα προσωπικά, που δεν νομίζω να του ξανατύχει κάτι παρόμοιο. Και από εκεί και πέρα, την επόμενη εβδομάδα είναι η περίοδος των μπαράζ, που είναι άλλο κομμάτι. Θα το δούμε πάλι εκεί αγώνα-αγώνα. Και μια τελευταία ερώτηση. Σαν μεγαλύτερος από αρκετούς συμπαίκτες σου, έχεις την εμπειρία μεγάλων αγώνων, έχεις την εμπειρία πολλών αγώνων. Ωστόσο, βρίσκεσαι σε μια ομάδα που είναι σε ερασιτεχνική κατηγορία και παρόλα αυτά έχει κληθεί να δώσει φέτος πάνω από 40 αγώνες. Πώς βιώνουν αυτή την εμπειρία οι συμπαίκτες σου, οι πιο νεαροί σε ηλικία, και πώς τη βιώνεις εσύ? Σίγουρα, 40 αγώνες, και είναι και αίτητη η ομάδα. 40 αγώνες, έχει μόνο κάποιες ισοπαλίες. Και με ομάδες που, πέρα από το πρωτάθλημα το δικό μας, που μπορεί να πούμε ότι, ξέρω εγώ, ήταν 4-5 ομάδες στο Βεληνικέ, στο δικό μας, να μας κοντράρουν, αποδείξαμε τώρα και στους αγώνες που δώσαμε τώρα για το κύπελο, που ήταν ομάδες και από την Αττική,
που έχουν πάρει το πρωτάθλημα και εκεί και το κύπελλο είχαν πάρει. Την Πελοπόννησο που βγήκαμε, παίξαμε με τη Κρήτη, με την ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, ομάδες θέλω να πω που είναι έξω από τα δεδομένα εδώ της Αργολίδας. Η ομάδα έχει και άλλους παίχτες έμπειρους, δεν είμαι μόνο εγώ. Οι πιο μικροί σίγουρα μαθαίνουν κοντά σε εμάς. Αλλά αυτό που είπατε ότι είναι η ομάδα και δουλεύει σε αυτά τα επίπεδα, πιο επαγγελματικά που λέτε, έχει να κάνει ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή διοίκηση. Ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα, όχι μόνο φέτος. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Λίγες ομάδες βρίσκουν αυτά που βρίσκουν οι ποδοσφαιριστές στο σωματείο που είμαστε εδώ του Ερμή. Εγώ επειδή έχω και παρελθόν δηλαδή και σε άλλες ομάδες, ήμουνα και σε μεγαλύτερη κατηγορία και τέτοια πράγματα δεν τα είχαμε. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, να έχουν οι ποδοσφαιριστές την στήριξη της διοίκησης και να τους παρέχουν ό,τι χρειαστεί. Γιατί όταν κάνεις τον πρωταθλητισμό, σίγουρα δεν μπορείς να πας τελείως ξεκάρφωτος χωρίς να έχεις αυτή τη στήριξη. Να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα στον τελικό και μια ευχή από σένα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τίποτα. Η ευχή είναι να έχουμε όλη υγεία και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το στόχο αυτό του Σαββάτου, να φέρουμε το κύπελο εδώ στο χωριό και να μπορέσουμε να πετύχουμε και την άνοδο στην άλλη κατηγορία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.